Ήδη υγειονομικοί από το πρώτο κύμα δηλώσαμε ότι τα καλυμμένα στόματα έχουν φωνή. Ρηχτήκαμε στη μάχη της πανδημίας χωρίς να υπάρχει καμία επάρκεια στα μέσα ατομικής προστασίας για να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας με κάθε τρόπο. Κάναμε έκκληση να ανοίξουμε τα κλειστά νοσοκομεία όπως το Λιμωνό, το Πατησίο και η Πολυκλινική, αλλά και για μαζικές προσλήξεις προσωπικού στα εγγονατισμένα από την υποστελέχωση νοσηλευτικά ιδρύματα που χρήστηκαν εν μία ανοιχτή κέντρα αναφοράς για τον COVID-19. Πώς όμως, κλείνοντας δεκάδες κλινικές και μετατρέποντάς τις σε κορονοτμήματα, μεταφέροντας γιατρούς και νοσηλευτές από νοσοκομείο σε νοσοκομείο και από νομό σε νομό, ανάλογα με τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά της πανδημίας σε κάθε περιοχή, η κυβέρνηση προσπάθησε να διαχειριστεί έτσι κοινωνιακά το παραμύθι της ετοιμότητας του ΕΣΥ. Πατώντας πάνω στον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ για διευθέτηση του χρόνου εργασίας των γιατρών, έκανε καθημερινότητα τη 12ωρη εργασία των γιατρών της ΜΕΡ. Εκατοντάδες εκτυχευόμενοι γιατροί έχασαν μήνες από την εκπαίδευσή τους, καθώς μεταφέρθηκαν στις κλινικές COVID και μάλιστα τώρα θα αξιολογηθούν και θα βαθμολογηθούν τις εξετάσεις ειδικότητας για μια εκπαίδευση που δεν έλαβαν. Εξαγόρασε κλινικές από τον ιδιωτικό τομέα για non-COVID περιστατικά τη στιγμή που συνάνθρωποι μας βρίσκονταν κατά δεκάδες διασωληνωμένοι σε κοινούς θαλάμους εκτός με φορητούς αναπνευστήρες. Και ενώ έγινε σχεδόν καθολικό αίτημα όλης της κοινωνίας η επίταξη του ιδιωτικού τομέα που θησάβριζαν τα διαγνωστικά τεστ και τα χειρουργία που η κυβέρνηση περιόρισε κατά 80% στα δημόσια νοσοκομεία. Ταυτόχρονα, στους χώρους δουλειάς, η εργοδοσία έχουν προστάτευση τους εργαζόμενους. Χωρίς τεστ, χωρίς μέτρα προστασίας, χωρίς υγειονομικά πρωτόκολλα. Κάτι που οδήγησε σε μαζικές διασπορές στους χώρους δουλειάς, κάτι που το βλέπαμε βέβαια και εμείς στις νοσηλίες, στα νοσοκομεία, ακόμα και πίεση από εργοδότες να επιστρέψουν νωρίτερα συνάδελφοι στον χώρο δουλειάς, παρά την καραντίνα. Όλοι θυμόμαστε βέβαια το κόστος σε ανθρώπινες ζωές, απώλεια της εργοδοτικής ασυνδοσίας στις ιδιωτικές επιχειρήσεις υγείας και πρόνοιας, στα κέντρα αποκάθασης και στα χειροκομεία. Η κατάσταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς κάτι περισσότερο από τραγική, με το συνοπτικό να είναι αδιανόητο για πανδημία, αλλά την κυβέρνηση να μην παίρνει κανένα μέτρο για αύξηση δρομολογίων και επίταξη των ιδιωτικών λεωφορείων που ούτως ή άλλως ήταν ακινητοποιημένα. Σε όλα αυτά έρχονταν και αντιφάσεις των επιστημόνων κατ' εντολή μέρα της κυβέρνησης να δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση στους πολίτες και να δίνουν χώρο σε θεωρίες συνωμοσιολογίας. Δεν έχουμε μάσκες, μη φοράτε. Έχουμε βάλτε διπλές. Στη δουλειά δεν κολλάει, στα λεωφορεία δεν κολλάει, στις τάξεις 25 παιδιά δεν κολλάει, αλλά κολλάει στις συγκεντρώσεις, κολλάει στις πλατείες, κολλάει στις κινητοποιήσεις, κολλάει στη δίκη της χρυσής αυγής έστω από το εφετείο. Και θα πει κάποιος καλοπροαίρετος. Αυτά έγιναν γιατί είναι ένας νέος ιός. Κρίσιμη κατάσταση, δεν ξέραμε, δεν είχαμε εμπειρία. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται πλέον που έχουμε εμπειρία 17 μηνών πανδημίας, με 3 κύματα ως τώρα και πάνω από 13.000 νεκρούς. Την αβαρκίδα του ΕΣΥ όπως θα αποκαλούν τον Ευαγγελισμό κινδυνεύει να μείνει χωρίς πλήρωμα. Και ενώ το τέταρτο κύμα είναι πρωτοπυλό. Μέχρι τον Απρίλιο λήγουν οι συμβάσεις πάνω από 1.000 επικουρικών και λοιπόν συμβασιούχων συναδέλφων, γιατρών, νοσηλευτών, δραματιοφορέων και καθαριστών, ενώ και τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου υποδιάλυση. Το νοσοκομείο χωρίς υδραυλικούς και με ένα μόνο ηλεκτρολόγο στις περισσότερες εφημερίες. Σχεδόν κάθε εβδομάδα συμβαίνει ένα blackout λόγω των πεπαλαιωμένων καταστάσεων και ως τώρα σαν αποθάματα κινδύνευσε σε κάποιους ασθενείς, κάτω βέβαια από την έγκαιρη παρέμβαση του προσωπικού που έτρεχαν να συνδέσουν τους ασθενείς της ΜΕΤ στις γεννήτριες. Το ήδη υπάρχον εξαντλημένο προσωπικό συνεχίζει να δίνει τη μάχη σε 3 μέτωπα. Πανδημία, χρόνιες παθήσεις, εμβολιαστικό πρόγραμμα. Και να ξέρετε ότι το υγειονομικό προσωπικό έχει πιάσει τα ποσοστά που χρειάζεται για να υπάρχει ανοσία με πάνω από 90% στους γιατρούς και πάνω από 75% στους νοσηλευτές. Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση απειλεί τους ανεμβολίαστους με απόλυση, παρότι ανεμβολίαστοι, απροστάτευτοι και ανενημέρωτοι, δώσαμε τη μάχη τόσους μήνες απέναντι στην πανδημία. Από τα μαλαμάκια στα καστούλια και από τους ήρωες τους φίλες για την επιδείνωση της επιδημιολογικής εικόνας.
Την ίδια στιγμή, πολλά νοσοκομεία έχουν βαρέσει κανόνες στη λειτουργία, όπως το Γενικό Νοσοκομείο Σερών, που θα εφημερεύει στις γενικές εφημερίες χωρίς αρμεσιολόγο. Με τα βαριά περιστατικά να μεταφέρονται, με ό,τι βέβαια αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια της υγείας τους, σε όμορα νοσοκομεία. Η μείωση της χρηματοδότησης κατά 572 εκατομμύρια ευρώ εν μέσω πανδημίας είναι ενδεικτική για το πώς βλέπει η κυβέρνηση την ενίσχυση του ΕΣΥ. Μέχρι τον Απρίλιο αναμένεται να απολυθούν πάνω από 16.000 συμβασιούς υγειονομικοί πανελλαδικά και μαζί τους απορρίεται και από το ΕΣΥ η εμπειρία 17 μηνών στη διαχείριση μιας πανδημίας. Οι εξαγγελίες μιας συγχώνευσης νοσηλευτικών ιδρυμάτων με μόνο και αντιεπιστημονικό κριτήριο τη χιλιομετρική απόσταση, η λειτουργία των νοσοκομείων σαν αυτοκριτελών επικερδών επιχειρήσεων και η σύνδεση με τον ιδιωτικό τομέα συνθέτουν τη νέα εικόνα του ΕΣΥ που ευαγγελίζεται ο Πρωθυπουργός. Νοσοκομεία επιχειρήσεις συνδεδεμένα με ασφαλιστικές εταιρείες που αναπτύσσουν εκείνες μόνο τις επικερδείς κλινικές, αδιαφορώντας για την υγεία του λαού και βάζοντας το ζύγι κόστος όφελος στην ανθρώπινη ζωή. Λυθαίνουν τα περιστατικά σκράτους της τρομοκράτησης των αγωνιστών υγειονομικών που με τον αγώνα τους αναδεικνύουν της κυβέρνησης, του Υπουργείου και των διοικήσεων των νοσοκομείων κατά τη διαχείριση της πανδημίας. Λύση σε απολογία, λύση σε ΕΔΕ, ποινές, στερήσεις μισθών, τιμωρητικές μετακινήσεις προσωπικού συνθέτουν το τοπίο τρομοκρατίας στα νοσοκομεία απέναντι σε όποιο παλεύει ενάντια στην αυτοκινή πολιτική που διαχρονικά έχει διαλύσει το ΕΣΥ. Και ό,τι δεν καταφέρνει η συνάδελφη διοίκηση σε κάθε νοσοκομείο και επιδιώκει η αστυνομία με ομή καταστολή στις συγκεντρώσεις του υγειονομικού προσωπικού, ακόμα και με συλλήψεις όπως πρόσφατα εντός της μέτρη επαγγελισμού, το κατά τα άλλα πληρώων υγειονομικό. Το κάδρο της τρομοκρατίας έρχεται να συμπληρώσει η ίδια η κυβέρνηση, κουνώντας το δάχτυλο στους υγειονομικούς για τα ποσοστά φυτότητας στις υποστελεχωμένες μέρες της περιφέρειας και απειλώντας με απόλυση όσους δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμα. Προχώρησαν συνάδελφοι σε άνοιγμα του τουρισμού χωρίς τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα που οδήγησε στη μέση του καλοκαιριού σε αύξηση των κρουσμάτων σχεδόν σε όλους τους τουριστικούς προορισμούς, τόσο νησιώτικους όσο και κρυσαίους, με τα COVID free νησιά να μετατρέπονται σε εστίες υπερμετάβλησης. Τουρισμός βέβαια χωρίς να έχουν αναπτυχθεί απαραίτητες υγειονομικές δομές που οδηγεί σε τραγικά ετράπεδα όπως η παρέα των 18χρονων στην Πάρο που περίμενε 18 ώρες σε υπαίθριο πάρκινγκ καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμη οικοδομία του πολιτική προστασία για καραντίνα ή άλλοι που τους πλήρωσαν μέσα σε δωμάτια περιφερειακών ιατρίων όπως τα κομμονήσια χθες. Στα νησιά συνάδελφοι ούτως ή άλλως έχουν τραγικές ελλείψεις όταν μία αεροδιακοπηλή κοστίζει όσο μηνιαίος μισθός ενός ειδικευμένου γιατρού. Δεν διστάζουν μάλιστα να φορτώσουν την αύξηση των κρουσμάτων και στους ίδιους εργαζόμενους που δεν έχουν ακόμα εμβολιαστεί όταν κρύβουν τις δικές τους ευθύνες για το εμβολιαστικό πρόγραμμα που κινείται με ρυθμούς χελώνα. Παρ' όλα αυτά, το μόνο που προτάσουν είναι η πανάγια του εμβολιασμού με τα νούμερα και τα ποσοστά να μας πηγαίνονται να νομοθετούν για να δίνει εικόνα πως πάμε καλά. Έτσι λέμε μαζί, εμβολιασμένοι κλήρως, εμβολιασμένοι ο ιατρός, κλεισμένα ραντεβού, όσοι έχουν αναρρώσει, για να φτάσει και πάλι η ανοσία του πληθυσμού μόλις στο 44%. Την ίδια στιγμή γίνεται προσπάθεια να τσουβαλιαστεί κάθε δίκαιη λαϊκή διεκδίκηση με το κίνημα των αρνητών, με το κίνημα των σεκασμένων. Όπως έγινε απέναντι σε συναδέλφους, εκπαιδευτικούς, στους γονείς και στους μαθητές που διεκδικούσαν ασφαλείς σχολικές αίθουσες. Όπως γίνεται και απέναντι στους αναποφάσεις τους που διεκδικούν πλατεία επιστημονική ενημέρωση για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Γι' αυτό και οι εξαγγελίες περί υποχρεωτικότητας που ανερών σε όλο το μεγαλείο την υποκρισία της κυβέρνησης που κουνάει το δάχτυλο στο λαό, ενώ την ίδια ώρα αρνείται να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της υγείας. Είναι ή δεν είναι ο μόνος αρνητής η κυβέρνηση που εξ αρχής δεν εξασφάλισε όλα τα διαθέσιμα και ασφαλή εμβόλια? Είναι η κυβέρνηση ο αρνητής που διατηρεί την υποχρηματοδότηση του συστήματος υγείας που προσπαθεί να επεκτείνει τον εμπορευματοποιημένο χαρακτήρα του? Προστάτευσε προκλητικά τον ιδιωτικό τομέα και τον τάισε με ζεστό δημόσιο χρήμα κατά τη διάρκεια της έξαρσης της πανδημίας? Συντηρεί ακόμα και τώρα το συγχρονισμό σε κρίσιμους χώρους δουλειάς στα μέσα μαζικής μεταφοράς και κλείνει τα μάτια στα πρωτόκολλα λάστιχα των μεταφορικών.
χαρακτηριστικό παράδειγμα βέβαια στην άδελφη είναι ότι ακόμα και από, μετά από 7 μήνες πανδημίας, μόλις σήμερα ανακοίνωσε μέτρα για τον εμβολιασμό, ώστε δεν μπορούν να μετακινηθούν και κατά κανόνα ανοίγουν στις επαφείς ομάδες. Αυτή είναι η βάση πάνω στην οποία αναπτύχθηκε ο ανεπτονομισμός, αλλά και ο φόβος σε ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού. Την ίδια στιγμή που αυτοί καλούνται να πείσουν τον πληθυσμό, να εμβολιαστεί είναι κάτι νομάτης. Η Εκκλησία, οι celebrities και οι influencers του διαδικτύου, ενώ αυτό για αυτής της εγκληματικής πολιτικής είναι ακόμα και πως ανακοίνωσε εμβολιασμός, καθίστα τα αντικείμενα ανταπόδοση και συναλλαγής με δωράκια των 150 ευρώ στην νεολαία και συνεργαζόμενους από τους εργοδότες, λες και κάποιος θα ξεπεράσει τις ανασφάλειες για την υγεία του με 150 ευρώ. Η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού θα μπορούσε να εξεταστεί μόνο για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων και κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις που θα διασφάλιζε βέβαια ένα αναβαθμισμένο δημόσιο σύστημα υγείας με συνεχή επιδημιολογική επιτήρηση των εμβολιασμένων, φαρμακοεπαγγείλιση από ένα ενισχυμένο πρωτοβάθμιο σύστημα φροντίδας υγείας. Και όχι να αξιοποιείται για την ενίσχυση του κοινωνικού αυτοματισμού διαβιώσεων σε βάρος των εργαζομένων. Συμμαχόμενοι υγειονομικοί της πρώτης γραμμής μαζί με τον λαό διεκδικούμε για ακόμα μια φορά τα αυτονόητα. Άμεσα μέτρα στήριξης του δημόσιου τομέα της υγείας, μόνιμες προσλήσεις όλου του απαραίτητου προσωπικού με ενίσχυση σε υποδομές, άνοιγμα των νοσοκομείων που παραμένουν ακόμα κλειστά. Κατάργηση κάθε εργολαβική σχέση και όλων των λοιπόν εργαστικών σχέσεων εργασίας, μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους τους υγειονομικούς. Σύγχρονες και επαρκείς υποδομές σε όλες τις βαθμίδες υγείας. Λέμε ναι στο μαζικό καθολικό πρόγραμμα εμβολιασμού με εξαρτητική ενημέρωση, πλήρη προληπτικό έλεγχο και διαρκή επιδημιολογική παρατήρηση των εμβολιασμένων στο πλαίσιο ενός ενισχυμένου συστήματος υγείας πρωτοβάθμιας φροντίδας. Όχι στην εργοδοτική αφαιρεσία, λέμε όχι στις απολύσεις. Καμία περιστολή δημοκρατικών δικαιωμάτων και πρόσωπα του κορονοϊού. Θα μας βρουν μπροστά τους. Καλή συνέχεια στο αγώνα.